Όμως, να πω σε αυτό κάτι, ναι, αν θέλετε, μια στιγμή. Ναι, διότι να συμφωνήσω ότι το πολιτισμικό στοιχείο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και αυτό το καταλαβαίνετε αν συγκρίνουμε τον πατέρα Λεπέν με την Μαρίν Λεπέν. Ο πατέρας Λεπέν ήταν ένας προβοκάτορας, ένας αντισημίτης, ένας άνθρωπος ομοφοβικός, ο οποίος απευθυνόταν σε αυτό που λέγαμε τη France Profonde του Vichy, στην αντιδραστική καθολική ομάδα, που ήταν τότε και πλειοψηφία πιθανόν σε ορισμένα κομμάτια της Γαλλίας. Ενώ η κόρη, η Λεπέν, τα έχει αποβάλει όλα αυτά και έχει βάλει το πολιτιστικό στοιχείο στην κορυφή. Να σας πω το εξής περίεργο. Αυτή τη στιγμή, στις εκλογές της περιφερειακές, 32% στο Καλέ, στο Πάντε Καλέ, που είναι παλιά αριστερή περιοχή στη Βόρεια Γαλλία, 80 χρόνια την είχαν οι σοσιαλιστές και οι κομμουνιστές. Κέρδισε η αντιπρόσωπος της Λεπέν και 32% των παντρεμένων ομοφυλόφιλων την ψηφίσανε. Και εμφανίζεται λοιπόν η Λεπέν, αλλά όπως είπατε και οι Ολλανδοί και οι Δανείοι, να υποστηρίζουν το δυτικό πολιτισμό και το χριστιανισμό εναντίον των νεοβαρβάρων που μας επιτίθεται, που είναι οι μουσουλμάνοι. Και εμφανίζονται επίσης να προστατεύουν τους γκέι, τις γυναίκες και τους Εβραίους από τους μουσουλμάνους που εμφανίζονται τώρα ότι αυτός είναι ο εχθρός. Άρα έχουμε μια νέου τύπου. Επομένως, αυτό θα το λέγαμε ένας μεταμοντέρνος νεορατσισμός, έτσι, που όπως είπε ο κύριος, πολύ σωστά ο κύριος Κλάψης, διαφοροποιείται σε κάθε χώρα. Επιλέγει διαφορετικά θύματα. Το κλασικό αντισημιτικό δεν υπάρχει. Μας προκαλείται όμως να ρωτήσουμε με αυτά που λέτε, εάν περάσει ο κύριος Φιγιόν στο δεύτερο γύρο και έχουμε την κυρία Λεπέν, εάν εκτιμάτε ότι ακόμα και ψηφοφόροι της αριστεράς στο δεύτερο γύρο θα συσπηρωθούν γύρω από τον Φιγιόν ή ενδέχεται να ψηφίσουν μετά από όλα αυτά που είπατε, να ψηφίσουν και Λεπέν. Προφανώς ενδέχεται, δηλαδή. Γιατί το λέω στο παρελθόν, είδαμε, δεν έγινε κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή, είδαμε την γολική δεξιά που είχε έτσι έναν διάβλο επικοινωνίας με την αριστερά. Είδαμε ότι εκεί υπήρξε συσπήρωση για να μην βγει Λεπέν. Τώρα βλέπετε κάτι διαφορετικό. Κοιτάξτε να δείτε, είμαστε σε μια κατάσταση, όπως ξέρετε και το έχουμε συζητήσει στο παρελθόν. Εγώ είχα προβλέψει και τον Brexit και την νίκη του Τραμπ κτλ. Όπου αυτά τα οποία θεωρούσαμε σαν δεδομένα, σαν ασφάλεια στην ανάλυσή μας, δεν υπάρχουν πια. Και υπάρχει, νομίζω, είναι πάρα πολύ πιθανό και μετά την 4η Δεκεμβρίου με το δημοσίευμα στην Ιταλία και την Αυστρία, είναι πολύ πιθανό να κερδίσει η Λεπέν. Διότι έχουν σπάσει αυτές οι παλιές διαχωριστικές γραμμές αριστεράς και δεξιάς και το κυρίαρχο διακύβευμα. Και επικοινωνιακά, αν με επιτρέπετε, εξοικειώνεται και ο κόσμος. Η κυρίαρχη αντίθεση. Ξεφοβάται να πάει σε κάτι ακραίο. Ακριβώς. Και εξοικειώνεται. Διότι έχει βγάλει. Γιατί αυτό κοντεύει να γίνει αυτοεκπληρούμενη έχει προφητεία, λέγε. Έχει βγάλουν από αυτοί οι τύποι, ας πούμε, στην Ολλανδία, στην Δανία, στη Γαλλία, έχουν βγάλει από πάνω τους την κατάρα του τύπου με τις μπότες, του skinhead που πάει και χτυπάει, ας πούμε, τους Εβραίους κτλ. Και εμφανίζονται αυτή τη στιγμή, έχουν εμφανίσει ένα νέο διεισμό που, όπως είπε και ο κ. Κλάψης πολύ σωστά, ήταν αυτός ο οποίος κέρδισε και στην Αγγλία και στη Βρετανία και στην Αμερική, ο λαός εναντίον των ελίτ. Δηλαδή, στο οικονομικό θέμα που λέτε και στο οποίο έχετε απολύτως δίκιο, ότι είναι τελείως κύριο και κυρίαρχο σε αυτές τις κινήσεις τις πολιτικές και τις κοινωνικές, οι δεξιοί υποστηρίζουν το κράτος εφημερίας. Λένε ότι σας εγκατέλειψαν οι ελίτ και λόγω της παγκοσμιοποίησης, της αριθμής παγκοσμιοποίησης, της αύξησης των ανισοτήτων, υποφέρετε εσείς που είσαστε μικροαστοί. Άρα, έτσι όπως τα λέτε, ο Φιγιόν δεν έχει πιθανότητες, διότι εκφράζει ένα ακραίο φιλελεύθερο μοντέλο. Σίγουρα δεν είμαστε ακριβώς στην κατάσταση που είμαστε με τον Λεπέν και τον Σιράκ, τον πατέρα Λεπέν και τον Σιράκ το 2002. Είμαστε σε μια νέα σκηνή, στην οποία αυτή η εξέγερση των μαζών, γιατί εμφανίζεται μια εξέγερση των μαζών εναντίον του κατεστημένου και των ελίτ, φαίνεται να είναι η κεντρική αντίφαση. Εμείς είμαστε τυχεροί στην Ελλάδα. Το λέω εγώ σαν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, που υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και επομένως δεν πήγε αυτή η εξέγερση των μαζών αλλού. Αλλά αυτό το οποίο συνέβη το 2016 θα μείνει ιστορικό με αυτή την έννοια. Σαν ένας μεγάλος σταθμός σε αυτό το οποίο νομίζω βλέπουμε πιο μακροχρόνια, που είναι η παρακμή της Δύσης και ακόμα και της Ευρώπης και του ευρωπαϊκού μοντέλου. Πρακτικά όμως αυτό τι σημαίνει για την καθημερινότητα των ανθρώπων, για τις ζωές μας, για τις δουλειές μας. Ούτως ή άλλως, τα τελευταία χρόνια, κύριε Δουζίνα, έχουμε μάθει να ζούμε με λιγότερη απασχόληση, λιγότερη δουλειά, λιγότερη ζωή. Τι σημαίνει πρακτικά, αν επικρατήσουν κάποιες ακραίες αντιλήψεις και κάποιες ακραίες κυβερνήσεις στην Ευρώπη, περιχαράκωση στα εθνικά σύνορα, διάλυση της Ευρώπης που λέει ο κύριος Βάλς, επιστροφή στα εθνικά μας νομίσματα,
Και τι περιθώρια ανάκαμψης έχει μια τέτοια Ευρώπη? Κοιτάξτε, ήδη βλέπουμε και με την υπάρχουσα Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, όπως είναι αυτή τη στιγμή, ότι έχουμε περάσει από τη λογική των transnational και των διεθνών, του πιο ομοσπονδιακού κομματιού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια λογική κύκλων επιρροής. Έχουμε τις βαλτικές χώρες, έχουμε βέβαια το Βίζεγκραντ που είναι η πιο ακροδεξή και πολύ επικίνδυνη, δεν το συζητάμε πολύ, γιατί η Βίζεγκραντ, οι χώρες όπως η Σλοβακία, Ουγγαρία, Πολωνία, αυτές οι οποίες επιτίθεται και σε εμάς σε σχέση με τους πρόσφυγες, είναι ανώριμες δημοκρατίες, είναι πρόσφατες δημοκρατίες. Και εκεί, παρότι δεν συζητιώνται πολύ στην Ελλάδα, δίνεται μεγαλύτερη σημασία στη Γαλλία, στην Ιταλία. Κατανοητό αυτό, γιατί αυτές είναι οι γείτονές μας και επίσης με αυτές έχουμε πολιτιστικές ομοιότητες και συγγένειες. Εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη άνοδος της ακροδεξιάς. Έχουμε λοιπόν αυτές τους κύκλους επιρροής που δημιουργούνται και οι οποίοι ασκούν αυτή τη στιγμή πολιτικές, πιέζοντας κυρίως την Γερμανία και την Ολλανδία και αφήνοντας απ' έξω εμάς τους νοτίους. Επομένως, τώρα για την καθημερινότητά μας, αυτό που λέτε. Μπορούμε να πούμε το εξής. Εάν ο Τραμπ κάνει τα μισά από αυτά που λέει σε σχέση με την εσωτερική τώρα πολιτική, μιλάμε, δεν λέμε για την εξωτερική, τα άλλα τρελά που έχει πει. Αν κάνει τα μισά μόνο που έχει πει, προχωράμε σε αυτό που μπορεί κανείς να ονομάσει έναν ολοκληρωτικό καπιταλισμό. Δηλαδή σε έναν καπιταλισμό μόνιμης κατάστασης ανάγκης, όπου ορισμένες μειονότητες, ορισμένες ομάδες κοινωνικές αποκλείονται από την κοινωνία και γίνονται θέμα συνόμευσης. Να το κρατήσουμε αυτό και να πάμε στον κύριο Κλάψη.